Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και σήμερα θα σας παρουσιάσω τη νέα έκθεση μαχητών. Να, το μέρος όπως είχα πει εδώ είναι τα πρώην θεμέλια του παλιού Περιστερώνα, το τσιμέντο. Τώρα καθαρίζεται, έχει καθαρίσει αυτό το μέρος και έχουν τοποθετηθεί τα τρία πρώτα κλουβιά μαχητών. Για να δούμε ποια πλάσματα είναι μέσα. Πρώτα έχουμε αυτόν εδώ τον Κόκορα, που είναι από τους καλούς μου τους περσινούς, νάτος. Αυτός που είχε βγει νούμερο 1 στα καλυστία για τα νερά πτηνά. Πολύ καλός. Είναι εδώ στο κλουβί. Τώρα η κότα του κλωσάει. Οπότε δεν χρειαζόταν να είναι με κότα ή κάπου αλλού. Και μπήκε πλέον στο εκθεσιακό του κλουβί. Νάτος λοιπόν, πολύ ωραίος και άνετος. Περνάμε στο ζευγάρι. Να η μαύρη κότα, η κατράμι με τον Κόκορα. Αυτός που ήταν με τις δύο κατράμες. Αυτή ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να γεννάει τελικά. Πιθανότατα είχε αυγά μαζί με την άλλη κότα, γιατί όπως είχα πει είχαν δύο διαφορετικοί τύποι αυγών, αλλά έκανε μικρό κύκλο και δεν θέλησε να ξανασυνεχίσει και να κλωσίσει. Τέλος πάντων θα την έχω εδώ μαζί του μέχρι να ξαναέρθει σε κύκλο. Να τα λοιπόν και αυτά σε μεγαλύτερο κλουβί φυσικά, εφόσον είναι δύο. Και περιμένουμε και από αυτά κάποια αυγουλάκια και μικρά, γιατί όχι. Και τελευταία προς το παρόν βλέπουμε τον γιο του μονόφθαλμου πρώην αρχηγού που δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Όπως τον βλέπετε είναι μαδημένος, λίγο επειδή τα φτερά του έχουν κακοποιηθεί από τις κότες και λίγο επειδή τώρα με τις εργασίες που ήταν για τους περιστερώνες είχαν πέσει και οι φράχτες του κοτιτσιού και ήταν λίγο ανεξέλεγκτα τα κοκόρια και αυτός με τον μεγαλόσωμο μαχητή παλέψαν λίγο πολύ. Έχει και ταλαιπωρήθηκαν και οι δύο. Αλλά εντάξει, δεν έχει τίποτα πέρα από το μάθημα. Αυτό σε χρόνο 0 θα αναπληρωθεί. Βέβαια η ψυχολογία του δεν είναι και πολύ καλά, γιατί ιτήθηκε της μάχης χωρίς όρια να βγει από τη μάχη με σοβαρούς τραυματισμούς παρά μόνο με μαδήματα. Όπως και να έχει για τους μαχητές δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό. Σε ένα μήνα το πολύ, με τη σωστή φροντίδα, θα έχει αναπληρωθεί το ηθικό του και το φτερμά του σε καλό βαθμό. Εξάλλου τώρα πλησιάζουμε και σε καλοκαίρι, ούτως ή άλλως θα μαδίσουν τα πουλιά για να αλλάξουν φτέρωμα. Οπότε το μάθημα είναι αναπόφευκτο. Και αυτά είναι προς το παρόν τα κλουβιά των μαχητών. Χρειάζομαι ακόμα ένα για τον μεγαλόσωμο μαχητή που έχω. Θα φτιαχτεί και αυτό σύντομα πιστεύω. Σε τέτοια κλουβιά θα μπαίνει μόνο η elite των ασύλ, τα καλύτερα κοκόρια. Από άποψη συλλεκτικής ή από άποψη για αναπαραγωγή. Κάποια μπορεί να είναι συλλεκτικά λόγω χρώματος, κάποια μπορεί να είναι απλώς τέλεια για αναπαραγωγή. Οπότε τα πουλιά θα μένουν εδώ. Τα σερνικά εικότες θα είναι έξω και θα βοσκάνε. Όμως τα κοκόρια δεν τα θέλουμε έξω ανεξέλεγκτα, γιατί και θα τσακώνονται, θα ζευγαρώνονται με ό,τι κότες να είναι και θα έχω την παραγωγή που θέλω. Συν ότι και οι κότες θα τους ψιλομαδάνε και θα κακοποιείται το φτέρωμά τους. Οπότε τα καλύτερα κοκόρια για το καλό τους, από πολλές απόψεις, θα μένουν εδώ πέρα και ο καθένας θα έχει τη δικιά του μέρα, κάποια ώρα που θα βγαίνει έξω για να γυμναστεί, να κάνει τη βόλτα του και να βοσκήσει. Ποτέ όμως εννοείται μαζί. Αυτά τα έβαλα μόλις πριν λίγη ώρα εδώ πέρα, γι' αυτό ακόμα δεν έχουν μπει ποτίστρες. Όπως βλέπετε θα μπουν τα κλασικά μπουκάλια που μπαίνουν σαν ποτίστρες. Η ταΐστρια τους είναι τσιμεντόλιθη για τα μονά πουλιά. Θα μπαίνει η τροφή μέσα στην τρύπα του τσιμεντόλιθου. Ιδανική ποσότητα για ένα πουλί αυτή, δεν χρειάζονται κάτι παραπάνω, εξάλλου είναι ασύλ. Δεν θέλουμε να παρατρώνουν και να παχαίνουν σε βαθμό αηδίας. Στα διπλά πουλιά εδώ έχω βάλει πιο μακρουλή ταΐστρια, εννοείται εφόσον είναι δύο ζώα. Καρεκλίτσες όπως βλέπετε, όλοι τους για να κοιμούνται, να κουρνιάζουν. Παλάτι είναι αυτό, δεν συγκρίνεται με την κλασική εκτροφή των ασιανικών που τα έχουν σε πολύ πιο μικρά κλουβιά στις ασιατικές και ανατολικές χώρες. Το ιδανικό βέβαια μέγεθος κλουβιού είναι αυτό εδώ, μερικά εκατοστά πιο κοντό στο μήκος και στο βάθος. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο, αυτό και αυτό μου βγήκαν πιο μεγαλούτσικα. Οπότε απλώς εκεί μέσα θα βάζω τα πιο συλλεκτικά. Προς το παρόν, αυτοί οι δύο είναι οι καλύτεροι. Δεν έχουν κάτι ιδιαίτερα συλλεκτικό στη μορφή τους, απλώς είναι τα καλύτερα κοκόρια, οπότε παίρνουν το μεγαλύτερο κλουβί. Αν όμως π.χ. κάποιος γιος αυτού του Κόκορα βγει το περιβόητο κατράμι, εννοείται πως αυτόματα φεύγει ο πατέρας από εδώ και θα μπει ο γιος σαν συλλεκτικό πτηνό. Θα έχει και, όπως και να το κάνουμε, λίγο καλύτερη περιποίηση. Λίγες διακρίσεις ποτέ δεν βλάψαν. Εξάλλου μιλάμε για συλλεκτικά ζώα εδώ πέρα, όχι για μαϊμουδιές. Αν και ασύλ που θα μπει σε κλουβί τέτοιο δικό του, μόνο μαϊμουδιά δεν θα είναι. Απλώς τα σούπερ καλύτερα ασύλ θα παίρνουν λίγο μεγαλύτερο κλουβί. Εξάλλου δεν είναι μεγάλη διαφορά, μόνο μερικοί πόντι. Κυριολεκτικά.
Να και ο μεγάλος μαχητής εδώ. Θα μπει και αυτό σύντομα στο δικό του κλουβάκι. Και αυτό βέβαια ταλαιπωρήθηκε από τις μάχες. Έχει χάσει αρκετό βάρος, κουράστηκε. Πρέπει να μπει σύντομα σε κλουβί, να ταϊστεί, να πάρει το βάρος που έχει χάσει. Όπως και να έχει, όλα τα κοκόρια θα τακτοποιηθούν πολύ καλά. Και αυτό είναι το μαγικό βίντεο που παρουσιάζω την αρχή της έκθεσης των μαχητών. Και τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.